Η δύναμη του ύπνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δύναμη του ύπνου, για τη χρησιμότητά του στη ζωή μας, για την πανίσχυρη επιρροή του. Ίσως να σας φαίνεται περίεργο που μία ψυχολόγος, μία θεραπεύτρια μιλάει για τον ύπνο. Θα δείτε όμως παρακάτω το γιατί ο ύπνος είναι τόσο κεντρικής σημασίας για τη διαδικασία της ζωής. Και άρα το πόσο σημαντικός είναι στη συνεισφορά του, στην ποιότητα της ζωής μας, αλλά και στην ψυχική μας υγεία. Σας προτρέπω να παρακολουθήσετε και ένα άλλο webinar που έχω παρουσιάσει εδώ στο κανάλι μου με τίτλο «Η δύναμη της ξεκούρασης, ενεργητική και παθητική ξεκούραση». Το 1879, όταν ο Τόμας Έντισον κατάφερε να ανάψει τη λάμπα, ο μέσος όρος ύπνου της ανθρωπότητας, των ανθρώπων, ήταν 10 ώρες. Ο μέσος όρος ύπνου για κάθε μέρα. Η εισαγωγή όμως στη ζωή μας του ηλεκτρισμού, του ηλεκτρικού φωτός, έφερε αλλαγές στο κομμάτι του ύπνου. Η εισαγωγή δηλαδή στη ζωή μας του όχι φυσικού φωτός έφερε αλλαγές σε όλο το θέμα του ύπνου. Τελικά ουσιαστικά μείωσε τις ώρες που κοιμόμαστε, μείωσε τις ώρες του ύπνου. Μείωσε τις ώρες του ύπνου που η ανθρωπότητα είναι γενετικά προγραμματισμένη να κοιμάται για εκατομμύρια τώρα χρόνια. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος ύπνου είναι περίπου 6,5 ώρες. Το ότι ο μέσος όρος ύπνου είναι 6,5 ώρες, το ότι δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται 6 με 7 ώρες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και υγιές. Το ότι είναι ο μέσος όρος και το ότι μπορεί να θεωρείται φυσιολογικό, το ότι το θεωρούμε στη σύγχρονη κοινωνία μας φυσιολογικό, επειδή το κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό δεν σημαίνει πως είναι υγιές ή λειτουργικό. Το ότι η κοινωνία μας έχει προσαρμοστεί σε ένα μη υγιές μοτίβο ύπνου, αυτό δεν σημαίνει πως έτσι είναι το υγιές και το λειτουργικό να γίνεται. Το 6 ώρες ύπνος δεν είναι καλός δείκτης σωματικής και ψυχικής υγείας. Δεν είναι καλός δείκτης ευημερίας. Εσύ πόσο κοιμάσαι? Κοιμάσαι αρκετά? Εσύ πόσο κοιμάσαι το βράδυ? Πόσο κοιμάσαι το μεσημέρι? Κοιμάσαι αλήθεια αρκετά? Και πώς θα καθορίσουμε το αν κοιμόμαστε αρκετά, το αν ο ύπνος που παίρνουμε είναι αρκετός? Χρειάζεσαι ξυπνητήρι για να ξυπνήσεις το πρωί? Αυτό είναι ένας δείκτης πως δεν κοιμάσαι αρκετά, αν χρειάζεσαι ξυπνητήρι για να ξυπνήσεις το πρωί και δεν ξυπνάς αυθόρμητα. Κοιμάσαι μέσα στα 2 με 5 λεπτά με το που κλείνεις τα μάτια σου? Αν κοιμάσαι κατευθείαν σχεδόν με το που πέφτεις στο κρεβάτι, με το που κλείνεις τα μάτια σου, αυτό είναι ένα σημάδι πως δεν κοιμάσαι αρκετά. Είναι ένα σημάδι εξουθένωσης. Ξυπνάς το πρωί με ενέργεια και όρεξη, έχεις καλή διάθεση, έχεις καλή ενέργεια, μέσα στη μέρα σου. Και αυτά είναι δείκτες του αν κοιμάσαι αρκετά, του αν παίρνεις τον ύπνο που χρειάζεσαι. Ο καθένας από εμάς, ναι, χρειάζεται και διαφορετικές ώρες ύπνου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και οι ώρες ύπνου διαφέρουν από εποχή σε εποχή, από φάση ζωής σε φάση ζωής, από ηλικία σε ηλικία, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά υπάρχουν σημάδια για να τεστάρουμε όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά το αν κοιμόμαστε αρκετά. Και παραπάνω ανέφερα κάποια από αυτά. Η ζωή έχει ρυθμούς. Το σώμα έχει τους ρυθμούς του. Το βιολογικό ρολόι, τους κυρκάρδιους ρυθμούς. Για να βρούμε τους ρυθμούς μας θα χρειαστεί πρώτον να συγχρονιστούμε με τους ρυθμούς της ζωής, με τους ρυθμούς της φύσης. Και δεύτερον, μέσα σε αυτούς τους ρυθμούς θα εμφανιστεί και το τι ταιριάζει σε εμάς προσωπικά. Η οδηγία λοιπόν που θα δώσω σήμερα, για να ξέρεις, για να βρεις, για να μάθεις, για να ανακαλύψεις τους ρυθμούς σου, είναι πρώτον για την επόμενη εβδομάδα να κοιμάσαι σίγουρα πριν τις 12 το βράδυ και ιδανικά να πέφτεις για ύπνο 10 με 11 το βράδυ, ώστε να είσαι κοντά στους ρυθμούς της φύσης. Στους ρυθμούς της φύσης που ουσιαστικά ορίζει πως τη στιγμή που πέφτει το φως του ήλιου, το σώμα προορίζεται να ρίχνει σιγά σιγά τους ρυθμούς του και μετά από ένα μεταβατικό στάδιο 2-3 ωρών να πηγαίνει για ύπνο. Εξάλλου, το 12 με 2, δηλαδή 12 η ώρα το βράδυ με 2 η ώρα το βράδυ, είναι η ώρα που ο οργανισμός μας παράγει κάποιες συγκεκριμένες ορμόνες και γίνεται η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο κομμάτι δουλειάς της ανάπλασης του σώματος. Εάν χάσουμε αυτές τις ώρες ύπνου, το 12 με 2, ο οργανισμός δεν δημιουργεί, δεν εκρίνει την απαραίτητη ποσότητα ορμονών που χρειαζόμαστε για να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσουμε και ούτε γίνεται η ολοκληρωμένη ανάπλαση που θα γινότανε εάν κοιμόμασταν. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της ουσιαστικά της ανάπλασης του σώματος, της ανάπλασης των κυττάρων του σώματος, γίνεται αυτή την ώρα. Δεύτερον, πάμε στη δεύτερη οδηγία. Θέλω για την επόμενη εβδομάδα να κρατήσεις την ώρα ύπνου σου σταθερή. Όχι μία μέρα έτσι και μία μέρα αλλιώς. Θέλω η ώρα που θα πηγαίνεις για ύπνο κάθε μέρα να είναι σταθερή και η ώρα που θα ξυπνάς επίσης να είναι σταθερή. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο ή καθημερινή. Οι ώρες ύπνου και αφύπνισης θέλω να είναι σταθερές. Σημείωση. Ύπνος. 10 με 11 το πολύ πέφτεις για ύπνο και η πρωινή ώρα αφύπνισης ιδανικά 7 με 7.30. 7 με 7.30 το πολύ θα είναι η ώρα που θα ξυπνάς. Θέλουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να ρυθμίσουμε το βιολογικό σου ρολόι και ταυτόχρονα να δούμε τα επίπεδα της ενέργειάς σου κατά τη διάρκεια της μέρας. Θέλουμε να δούμε το δείκτη ξυπνητήρι, αν χρειάζεσαι δηλαδή ξυπνητήρι για να ξυπνήσεις. Θέλουμε να δούμε το δείκτη ξεκούρασης, αν ουσιαστικά είσαι ξεκούραστη ή ξεκούραστος την επόμενη μέρα που θα ξυπνήσεις. Άρα τι προτείνω. Προτείνω αυτό το μικρό πείραμα, να κάνεις αυτό το μικρό πείραμα για να μαζέψουμε πληροφορίες για το τι σου ταιριάζει. Για το τι ώρες ύπνου, τι ποσότητα ύπνου χρειάζεσαι, ποιες ακριβώς ώρες ύπνου χρειάζεται να έχεις. Αν και όπως είπα, είμαστε γενετικά προδιαγεγραμμένοι να κοιμόμαστε πριν τις 12, 10 με 11 το ιδανικό και να ξυπνάμε το πρωί από τις 6 μέχρι τις 7 το πολύ, τις 7.30. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να μαζέψουμε πληροφορίες ειδικά για σένα, για να δούμε τι ταιριάζει ειδικά σε σένα, πέρα από το γενετικό μας κώδικα. Και ταυτόχρονα, μαζεύοντας πληροφορίες, ρυθμίζουμε κατά το βιολογικό μας ρολόι, το οποίο, ας το παραδεχτούμε, έχει απορριθμιστεί. Έχει απορριθμιστεί και από τις αλλοπρόσαλες ώρες ύπνου, αλλά και από το ότι πριν πάμε για ύπνο, γιατί παίζει και αυτό ένα ρόλο, παρακολουθούμε πολύ τηλεόραση, βρισκόμαστε στον υπολογιστή, κάνουμε πράγματα δηλαδή που δημιουργούν ένταση στο σώμα και που περικλείουν τον ηλεκτρισμό και άρα δίνουν στο σώμα την εντύπωση πως είναι μέρα. Αυτό φέρνει σε ανισορροπία και απορρίθμιση το βιολογικό μας ρολόι. Για να γίνει πιο εύκολη αυτή η διαδικασία, αλλά και για να εισαγάγουμε στη ζωή μας την ισορροπία, θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες γύρω από την ώρα της κατάκλησης και της αφύπνισης. Αυτό προτείνω. Και ουσιαστικά θα χρειαστεί να αναπτύξουμε κάποιες τελετουργίες ύπνου, έτσι τις λέω, που θα μας βοηθήσουν να κοιμηθούμε πιο εύκολα, αλλά και να έχουμε και πιο ποιοτικό ύπνο. Γιατί δεν είναι αρκετό το να κοιμηθώ εύκολα, το να πέσω στο κρεβάτι και μπουμ, κατευθείαν να κοιμηθώ. Αυτό είπαμε, είναι δείκτης εξουθένωσης. Το θέμα είναι να κοιμηθώ εύκολα, ναι, αλλά να κοιμηθώ και ποιοτικά, ώστε να πάρω την ξεκούραση που χρειάζομαι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν το πρωί θα ξυπνήσω αυθόρμητα, αν θα είμαι ενεργοποιημένη ή ενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια της μέρας μου. Ο ύπνος βάζει τις σωστές βάσεις για να δημιουργήσουμε τη νέα μας μέρα. Και πάμε και σε κάποιους γενικούς κανόνες που θέλω να ακολουθήσεις κατά τη διάρκεια της μέρας σου ή λίγο πριν τον ύπνο. Η καφεΐνη, για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται από τις 6 το απόγευμα και μετά. Το αλκοόλ, ούτε αυτό είναι ιδανικό να το έχουμε πριν το βραδινό μας ύπνο. Αν το χρειαζόμαστε για να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε ή για να κοιμηθούμε, τότε αυτό είναι ανησυχητικό. Η άσκηση είναι απαραίτητη. Ακόμα και 30 λεπτά περπάτημα μέσα στη μέρα μας μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το βραδινό μας ύπνο. Και όσον αφορά στις αποκλειστικά βραδινές τελετουργίες, θέλουμε ένα δωμάτιο καλά αερισμένο, καθαρό, ευχάριστα ζεστό, αν είναι χειμώνας, ευχάριστα δροσερό ή ήπια δροσερό, αν είναι καλοκαίρι. Θέλουμε ένα ήπιο ανάγνωσμα το βράδυ, για να χαλαρώσουμε και όχι κάτι έντονο ή κάτι πολύ απαιτητικό που να χρειάζεται υψηλή εγκεφαλική δραστηριότητα. Μπορούμε να κάνουμε διαλογισμό πριν πέσουμε για ύπνο, μπορούμε να κάνουμε ένα ζεστό μπάνιο, μπορούμε να κρατήσουμε ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Όλα αυτά κάνουν ομαλή την επέλευση του ύπνου. Δεν επιτρέπεται η τηλεόραση, οι εντάσεις, η τσακωμή και ό,τι άλλο θα μας στρεσάρει πριν την ώρα του ύπνου. Πριν τον ύπνο αναζητάμε μόνο χαλαρές, ήπιες, ήρεμες δραστηριότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν περήφανοι και που το παρουσιάζουν σαν κατόρθωμα το ότι κοιμούνται 3 με 4 ώρες το βράδυ. Δεν είναι όμως το υγιές. Αν θέλεις ποιότητα ζωής και υγεία, θα χρειαστεί να εφαρμόζεις σταθερούς κανόνες ύπνου. Το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν θα το βλέπεις ως κανόνες πια, αλλά ως ανάγκη. Και επιπλέον καθοδήγηση για συμβουλευτική προσωπικής ανάπτυξης, για ψυχοθεραπεία, για online συνεδρίες μαζί μου μέσω Skype. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου fissaeleni.gr. Εκεί θα βρείτε φόρουμ επικοινωνίας, με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, για να ορίσουμε συνεδρία. Καλή συνέχεια στη μέρα σας!